Όση ώρα θέλετε και θα κάνετε και δευτερολογία και παρέμβαση αν χρειαστεί. Σταματήστε διαδικαστικά, από το πρωί έχετε κάποιο πρόβλημα. Δεν το καταλαβαίνω, σοβαρά σας λέω. Σας παρακαλώ. Παρέμβαση ζήτησε ο Πρωθυπουργός. Μα τι λέτε τώρα. Τι λέτε τώρα, παρέμβαση του Πρωθυπουργού μετά που μίλησε ο κ. Μητσοτάκη ή και ανταπάντηση δεν προβλέπεται από τον κανονισμό. Επί ποιου θέματος μου μιλάτε. Σας παρακαλώ. Παρακαλώ κύριε Πρωθυπουργέ. Κύριε Πρόεδρε, δεν ζητώ το λόγο επειδή μιλήσατε. Άνεση θα μιλήσετε όλοι. Μητσοτάκης, αλλά επειδή η Βουλή είναι και ένα ζωντανό πεδίο διαλόγου, όχι μόνο παράλληλοι μονόλογοι, και θα φροντίσω όσο μπορώ συντομότερα να κάνω κάποιες παρατηρήσεις. Δεν θα αναφερθώ καθόλου σε άλλα θέματα. Ούτε σε αυτά τα περί μη καθαρής εξόδου. Η ζωή η ίδια διαψεύδει όλες τις προηγούμενες προβλέψεις. Άλλωστε, θα βρούμε και άλλο χρόνο να αντιπαρατεθούμε σε αυτά. Ούτε στα όσα ακούσαμε εδώ περί σκανδάλων και άλλων τινών. Θα αναφερθώ μονάχα στα θέματα που αφορούν τη συνταγματική αναθεώρηση, κύριε Μητσοτάκη. Έχω την αίσθηση ότι δεν έχετε εντρυφήσει και μελετήσει, όχι εσείς προσωπικά, το κόμμα σας δύο χρόνια τώρα, στο θέμα της συνταγματικής αναθεώρησης, διότι πέραν των αντιρρήσεών σας σε κάποια πράγματα από αυτά που προτείνει ο ΣΥΡΙΖΑ, δεν κατάλαβα να έχετε μία πρόταση με συνοχή, με ηρμό και να θέλετε κάτι συγκεκριμένο να προτείνετε. Επιτρέψτε μου την έκφραση. Ήταν αλλοπρόσαλες οι προτάσεις οι οποίες καταθέσατε, όχι όλες, αλλά κυρίως σε ό,τι αφορά τον ηρμό των σκέψεών σας και η τοποθέτησή σας σε ορισμένα μείζωνα ζητήματα της αναθεώρησης που είχατε στο κάτω-κάτω της γραφής 2,5 ολόκληρα χρόνια. Από τον Γενάρη του 2016 ήρθατε και με βρήκατε και όντως μου προτείνατε να κινήσουμε την αναθεωρητική διαδικασία. Και θα γίνω πιο σαφής σε τι αναφέρομαι. Πρώτα-πρώτα, αυτό καθεαυτό που είπατε. Ξεκινήσατε την ομιλία σας λέγοντας ότι δεν μπορούμε να βρούμε συνενέσεις τώρα, διότι οι συνενέσεις απαιτούν ομαλό πολιτικό κλίμα, ενώ τώρα είμαστε σε διαδικασία προεκλογικής περίοδου. Μα κύριε Μητσοτάκη, το Γενάρη του 2016 ήρθατε να κουβεντιάσουμε την προοπτική της αναθεώρησης συντάγματος και ένα μήνα μετά ξεκινήσατε να ζητάτε εκλογές. Από το Φλεβάρι του 2016 είμαστε διαρκώς, κατ' εσάς, σε διαρκές προεκλογικό κλίμα. Δεύτερον, έρχεστε και καταθέτετε μια πρόταση η οποία βρίσκεται σε πλήρη αναντιστοιχεία με το ίδιο το πνεύμα του συνταγματικού νομοθέτη. Ποια πρόταση? Την πρόταση η οποία λέει ελάτε να τα ανοίξουμε όλα. Ο νομοθέτης προβλέπει μια συγκεκριμένη διαδικασία για την αναθεώρηση συντάγματος. Διότι ακριβώς θέλει να υπάρχουν ευρύτερες συνενέσεις στη μέγιστη αυτή διαδικασία που είναι η αναθεώρηση του συντάγματος. Δεν λέει ο νομοθέτης ότι ελάτε να τα ανοίξουμε όλα και πάμε στη δεύτερη περίοδο. Ο νομοθέτης λέει ότι πρέπει στην πρώτη περίοδο να υπάρχουν ή 180 ή 151 ψήφοι και στην δεύτερη, μετά από εκλογές, το ανάστροφο. Ακριβώς για να δημιουργείται η όσμωση και η πιθανή σύμπλευση όσο το δυνατόν ευρύτερων δυνάμεων πολιτικών και όσο το δυνατόν ευρύτερων πλειοψηφιών. Έρχεστε εσείς σήμερα, ο ίδιος άνθρωπος που λίγες μέρες πριν, όχι μήνες πριν, είχατε μόλις ανακοίνωσα την πρότασή μου για την αναθεώρηση εκφράσει με διαρροές την πρόθεσή σας να μην συμμετάσχετε καν, διότι δεν είναι όριμο να προχωρήσουμε στην αναθεώρηση. Αυτό έλεγαν οι διαρροές σας. Όχι να προτείνετε κάποιες διατάξεις, έστω λίγο περισσότερες, έστω από αυτές τις 23 που προτείνουμε εμείς. Αλλά έρχεστε να προτείνετε 57. 57 και λέτε 57 και 23 να τα ψηφίσουμε όλα, δηλαδή 57 και 23 να έχουμε 80% από τα 120% του συντάγματος. 80 να έχουμε πάνω από τα 2/3 του συντάγματος υπό αναθεώρηση. Εντάξει, 13 είναι ωραία. Είναι μικρός ο αριθμός. Είναι μικρός ο αριθμός, 67 πάνω από τα μισά άρθρα του συντάγματος να τα προχωρήσουμε σε διαδικασία αναθεώρησης. Αυτό δεν είναι αναθεωρητική διαδικασία. Μήπως δεν το έχετε καταλάβει και θέλετε συντακτική συνέλευση? Μήπως θέλετε να ξαναφτιάξουμε το σύνταγμά μας? Εμείς είμαστε ανοιχτοί να το κουβεντιάσουμε αν αυτή είναι η πρότασή σας. Αλλά αν αυτή είναι η πρότασή σας, μην έρχεστε να μας πείτε τη λογική της ρώσικης ρουλέτας να μετατρέψουμε την επόμενη εκλογική αντιπαράθεση σε
δημοψήφισμα για το Σύνταγμα. Διότι αυτό λέτε. Προφανώς δεν σας βγαίνει το αφήγημα της καταστροφής και λέτε ας τζογάρουμε να κάνουμε την επόμενη εκλογική αντιπαράθεση δημοψήφισμα για το Σύνταγμα. Και αν τόσο πολύ σας αρέσουν τα δημοψηφίσματα που δεν σας αρέσουν τελικά, ελάτε, προτείνετε ένα συμβουλευτικό δημοψήφισμα για το Σύνταγμα. Όχι να μετατρέψουμε την επόμενη εκλογική αντιπαράθεση δημοψήφισμα για το Σύνταγμα. Αν καταθέσετε πρόταση για συμβουλευτικό δημοψήφισμα για το Σύνταγμα ή για κάποιες διατάξεις, εδώ είμαστε να το κουβεντιάσουμε. Αλλά αυτό που προτείνετε είναι μια διαδικασία εκφυλισμού για την ίδια την αθεωρητική διαδικασία. Πάμε παρακάτω. Έρχεστε, κύριε Μητσοτάκη, και εμφανίζεστε σε ένα τόσο κρίσιμο θέμα που είναι στην επικαιρότητα εδώ και 2 χρόνια. Δεν είναι σήμερα, που είναι η εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας, με μια θέση που προσπάθησα να την καταλάβω, δεν την κατάλαβα. 2,5 χρόνια πριν ξεκινάμε εμείς τη διαδικασία της συζήτησης, δεν βάψαμε κόκκινη τη Βουλή, ούτε τη φωτίσαμε κόκκινη τη Βουλή. Τι να κάνουμε, είχα μια πλάτη πίσω που τα χρώματα του ΣΥΡΙΖΑ έχουν κόκκινο χρώμα και Μητσοτάκη, αλλά κόκκινη τη Βουλή δεν τη φωτίσαμε ακόμα. Και προτείνουμε η εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας να αποσυνδεθεί από την πιθανή διάλυση της Βουλής και προτείνουμε μια διαδικασία εκλογής. Τότε λοιπόν ρίξαμε την ιδέα στον πολιτικό διάλογο και στα κόμματα και στους κοινωνικούς φορείς που συμμετείχαν στο διάλογο, στον εθνικό διάλογο, στην τρίτη εκλογή την άκαρπη, να υπάρχει απευθείας εκλογή από το λαό. Μετά από πολλή σκέψη, όρημη, συζήτηση, συμμετοχή στο διάλογο αυτό, καταλήξαμε εμείς ως κοινοβουλευτική ομάδα σε μια παρεμφερή πρόταση. Όταν εμείς αρχικά είπαμε στην τρίτη άστοχη διαδικασία ψηφοφορίας εκλογή από το λαό, διαφωνήσατε και είπατε όχι. Όταν εμείς είπαμε όχι στην τρίτη άστοχη ψηφοφορία εκλογή από το λαό σε 6 συνεχόμενες μετά από 6 μήνες εκλογή από το λαό, υιοθετήσατε την πρώτη δική μας άποψη. Όταν μετά από μία εβδομάδα, όχι παραπάνω, έρχεστε εδώ στο βήμα της Βουλής, λέτε ούτε αυτή την άποψη έχουμε, ούτε τη δική σας άποψη έχουμε, δεν έχουμε άποψη, λέμε να πάμε ενδεχομένως σε 151, να πάμε σε μια τρίτη εκδοχή. Με συγχωρείτε, αλλά αυτό δεν είναι θέση του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Ενδεχομένως είναι στάση και θέση του πρώην Προέδρου του ΕΔΕΣΑΙΚΟΥ, αλλά δεν είναι θέση και στάση του Προέδρου της αξιωματικής αντιπολίτευσης για ένα τόσο κρίσιμο θέμα που εδώ και 2,5 χρόνια συζητάμε στο δημόσιο πολιτικό διάλογο. Γι' αυτό σας λέω ότι είναι ανερμάτιστη, αλλοπρόσαλη και στο πόδι η θέση και η στάση σας για τη σταγματική αναθεώρηση. Έρχομαι λοιπόν παραπέρα. Άρθρο 86. Ήρθατε σήμερα εδώ. Αντίστοιχα, παρακαλώ. Άρθρο 86. Ήρθατε σήμερα εδώ και μας είπατε ότι παρόλο που το πολιτικό σύστημα το οποίο υπηρετείτε όλα τα προηγούμενα χρόνια και σήμερα και το οποίο είχε τρομακτικές πλειοψηφίες σε αυτή τη Βουλή δεν εδέησε να αναθεωρήσει στην αθεώρηση του 8 που ξεκίνησε το 6 το άρθρο 86, εσείς εξαιρείστε αυτού του συστήματος διότι είχατε καταθέσει πρόταση με επιστολή την οποία δεν ξέρω ποιοι έλαβαν τότε. Αλήθεια, για ποιον είναι μορφή αυτό, κύριε Μητσοτάκη? Είναι μορφή για τον κύριο Κουβέλη που είναι εδώ, βλέπω, που ήταν τότε βουλευτής και ο ΣΥΡΙΖΑ είχε 6 βουλευτές? Δεν γνωρίζετε ότι για να κατατεθεί στο κοινοβούλιο πρόταση αναθεώρησης χρειάζονται 50 βουλευτές? Ο ΣΥΡΙΖΑ φταίει λοιπόν τότε που δεν ευρέθησαν οι 50 βουλευτές που είχε 6, ή το κόμμα σας το οποίο είχε 163 βουλευτές και το ΠΑΣΟΚ που είχε 114 βουλευτές, σύνολο 277 βουλευτές? Για ποιον είναι μορφή αυτό, έχετε καταλάβει? Μάλλον για τον τότε Πρωθυπουργό. Τον κύριο Καραμαλή είναι μορφή. Προφανώς. Άρα είναι μορφή απέναντι στο ίδιο σας το κόμμα. Αν είναι μορφή απέναντι στο ίδιο σας το κόμμα ότι δεν ήθελε να αναθεωρήσει αυτό το ντοπιαστικό άρθρο 86 για την ευθύνη των υπουργών, πείτε το καθαρά. Μην μας λέτε το ότι φταίει ο ΣΥΡΙΖΑ και οι 6 βουλευτές του το 2006 που δεν αναθεωρήθηκε. Πάμε παρακάτω. Μιλάτε για τη συριζοποίηση του Συντάγματος. Διότι καταθέτουμε, λέτε, μιλάτε για τη συριζοποίηση του Συντάγματος, διότι λέτε καταθέτουμε επικίνδυνες θέσεις και προτάσεις, όπως η λαϊκή πρωτοβουλία, η λαϊκή νομοθετική πρωτοβουλία, τα δημοψηφίσματα,
και έναν συνταγματικά κατοχυρωμένο, τη συνταγματικά κατοχυρωμένη αναλογικότητα του εκλογικού νόμου. Μάλιστα. Να σας διαβάσω, κύριε Μητσοτάκη, μία πρόταση και να σας ρωτήσω αν τη θυμάστε αυτή την πρόταση. Έλεγε λοιπόν νομοθέτηση και δια της οδού της λαϊκής πρωτοβουλίας. Και μάλιστα τόσο νομοθετικού δημοψηφίσματος, όσο και δημοψηφίσματος για κρίσιμα εθνικά θέματα. Στόχος αυτής της πρότασης είναι ο πολλαπλασιασμός και η ενίσχυση των θεσμών άμεσης δημοκρατίας. Μήπως την έχετε υπογράψει? Ξέρετε ποιανού είναι? Του σημερινού Προέδρου της Δημοκρατίας και τότε επικεφαλής της Επιτροπής που είχε συστήσει ο τότε Πρωθυπουργός ο κ. Σαμαράς της Νέας Δημοκρατίας για την αθεώρηση του Συντάγματος. Καταθέτατε τόσο επικίνδυνες προτάσεις στο κόμμα σας τότε? Πάω παρακάτω. Η Νέα Δημοκρατία λοιπόν, συνεχίζω, 2004, με τη συνυπογραφή σας, το αναλογικό σύστημα, έλεγε, ανταποκρίνεται περισσότερο στις ανάγκες διεύρυνσης της δημοκρατικής νομιμοποίησης της Βουλής, συνακόλουθα δε της κυβέρνησης, η οποία στηρίζεται στην εμπιστοσύνη της Βουλής. Ποιος τα λέει αυτά λοιπόν, κύριε Μητσοτάκη? Εμείς θέλουμε να συνειδητοποιήσουμε το Σύνταγμα, όταν προτείνουμε τη λαϊκή νομοθετική πρωτοβουλία και τα δημοψηφίσματα για κρίσιμο εθνικό θέμα και την απλή αναλογική, όταν εμπεριέχοντας την ίδια την πρόταση που και εσείς συνυπογράψατε, προφανώς χωρίς να την έχετε διαβάσει? Πάμε παρακάτω. Πάμε παρακάτω. Πάμε παρακάτω. Πάμε παρακάτω. Θα απαντήσει ο κ. Μητσοτάκης. Έχετε αρχηγό να απαντήσει, κύριε Μημαράκη. Α, εντάξει, θα έρθω. Σύμφωνα. Πάμε παρακάτω λοιπόν. Πάντως στην πρόταση δεν με αμφισβητείτε ότι διαβάζω άλλο κείμενο. Διαβάζω κομμάτι της προτάσεως. Έτσι. Μάλιστα. Είναι όμως της Νέας Δημοκρατίας η πρόταση. Άρα λοιπόν δεν είναι συριζοποίηση του Συντάγματος, προτάσεις οι οποίες έχουν κατατεθεί από το κόμμα σας. Πάμε παρακάτω. Μάλλον εσείς έχετε αρχίσει να φεύγετε από τη Νέα Δημοκρατία και να πηγαίνετε στα άκρα. Μάλλον εσείς έχετε αρχίσει να επιλέγετε άλλο πολιτικό χώρο. Να γίνεστε λαϊκός ορθόδοξος συναγερμός. Μάλλον εσείς. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν, άρθρο 3. Έρχομαι στην περιβόητη συζήτηση για το άρθρο 3. Μάλλον πριν πω για το άρθρο 3, να πω, κύριε Μητσοτάκη, γιατί άκουσα, μα δεν θέλετε το διάλογο. Θέλετε να καθίσω κάτω, να μην ακουστεί ο Πρωθυπουργός? Τόσο πρόβλημα έχετε, δεν είναι ικανός ο αρχηγός σας να απαντήσει. Τι έχετε πάθει? Αφήστε με να ολοκληρώσω. Αφήστε με να απαντήσω. Μίλαγε 20 λεπτά περισσότερα. Γιατί δεν θέλετε το διάλογο? Εκκλησία. Κύριε Μητσοτάκη, αμέσως μετά τη δημοσιοποίηση της πρότασης που καταλήξαμε με τον Αρχιεπίσκοπο, βγάλατε μια ανακοίνωση. Ήτανε 6 Νοεμβρίου του 2018. Το ίδιο βράδυ. Στην ανακοίνωση λέγατε, η Νέα Δημοκρατία εκφράζει την ικανοποίησή της για την καθυστερημένη υιοθέτηση της πάγιας θέσης της από τον ΣΥΡΙΖΑ σε ό,τι αφορά τις σχέσεις πολιτείας-εκκλησίας. Σήμερα απεδείχθη περίτρανα ότι τα ειρωνευόσασταν, αλήθεια. Μην ειρωνεύεστε έτσι. Μα είναι δυνατόν, κύριε Μητσοτάκη, να βγάζετε ανακοινώσεις και να ειρωνεύεστε, να κάνετε χιούμορ? Συνεχίζω λοιπόν. Θα τις καταθέσω στα πρακτικά. Να πείτε στον ελληνικό λαό ότι σε τόσο κρίσιμα ιστορικά ζητήματα, όταν βγάζετε ανακοινώσεις, κάνετε ειρωνία και χιούμορ. Να το πείτε στον ελληνικό λαό. Αλλά μάλλον δεν είναι αυτό. Έλεγε λοιπόν, σήμερα λοιπόν απεδείχθηκε περίτρανα ότι τα εκκρεμή ζητήματα κάλλιστα μπορούν να ρυθμιστούν με νομοθετικές πρωτοβουλίες. Πρωτοβουλίες τις οποίες υπενθυμίζεται ότι είχε λάβει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας ήδη από το 2013. Άρα, βγάλατε ανακοίνωση 6 Νοεμβρίου, λέγοντας ότι όχι μόνο αποδεχόμενοι ότι πρόκειται για μία, αλλά ήταν δικιά σας θέση. Τι άλλαξε σήμερα, 14 του μηνός, δηλαδή μόλις 8 μέρες αργότερα, βγάζετε άλλη ανακοίνωση, στην οποία αφού βλέπετε τους κληρικούς και λέτε ότι η Νέα Δημοκρατία δεν είχε την παραμικρή προηγούμενη ενημέρωση, ούτε από την κυβέρνηση, ούτε από την Αρχιεπισκοπή, πριν από τις σχετικές ανακοινώσεις. Προσέξτε, η ικανοποίηση άρχισε να γίνεται, δεν είχαμε ενημέρωση. Προφανώς
Αυτό είναι ένα ακόμη επικοινωνιακό κόλπο της κυβέρνησης. Και ειλικρινά θλίβομαι, δηλώσατε, για το γεγονός ότι η ηγεσία της Εκκλησίας της Ελλάδας χρησιμοποιήθηκε από τον κύριο Τσίπρα. Αναρωτιέμαι, πώς φτάσαμε από την έκφραση ικανοποίησης και προσπάθεια υιοθέτησης της πρότασης, ήταν δικιά σας και σας την πήραμε, στις 6 Νοεμβρίου, στη θλίψη και στις επιθέσεις, πλάγιες ή ευθείες, όχι προς τον Πρωθυπουργό, αυτό το κάνετε λογικό είναι, αλλά προς την Εκκλησία της Ελλάδος. Τι άλλαξε? Μήπως σας τράβηξαν το αυτή η πτέρυγα του λαϊκού ορθόδοξου συναγερμού στο κόμμα σας και αλλάξατε άποψη και γνώμη, κύριε Μητσοτάκη? Και εν διάφορη περιπτώσει, έρχομαι και στην ουσία του θέματος. Διότι κάνατε και ένα ακόμα βήμα παραπάνω. Ότι ό,τι και να γίνει εσείς, δεν θα υιοθετήσετε σε καμία περίπτωση την προοπτική να υπάρξουν αυτοί οι 10.000 περίπου ιερείς, οι οποίοι σήμερα πληρώνονται από την ενιαία αρχή πληρωμών και βρίσκονται με την ευρεία έννοια στο μισθολόγιο, όχι ως δημόσιοι υπάλληλοι με τη στενή έννοια, με την ευρεία έννοια όμως. Εγώ δεν θα τον υιοθετούσα ποτέ τον όρο δημόσιος υπάλληλος για ένα θρησκευτικό λειτουργό. Λέτε ότι αυτό εσείς δεν πρόκειται ποτέ να το εφαρμόσετε. Και μάλιστα επιμένετε στην άποψη ότι ό,τι και να κάνει αυτή η κυβέρνηση, που έχει καταφέρει να πάει το μία πρόσληψη για 5 απολύσεις σε μία πρόσληψη για μία, συγγνώμη, για αποσύρσεις, όχι απολύσεις, έχει πάει το 1:5 που εσείς είχατε υπογράψει με τους θεσμούς τη μνημονιακή ρήτρα στο 1:1, ό,τι και να κάνει αυτή η κυβέρνηση, εσείς αν γίνεται κυβέρνηση θα επιστρέψετε στο 1:5. Δεν θέλετε δηλαδή γιατρούς, δασκάλους, πυροσβέστες, δεν θέλετε δηλαδή νοσηλευτές στις θέσεις εκείνες, γιατί δεν είναι όλοι οι δημόσιοι υπάλληλοι, όπως λέτε, άνθρωποι οι οποίοι δεν πρέπει να βρίσκονται στις θέσεις. Έχουμε σοβαρά ελλείμματα σε θέσεις πάρα πολύ σημαντικές του κοινωνικού κράτους. Δεν τους θέλετε όλους αυτούς, θέλετε επαναφορά στο 1:5, αλλά τους 10.000 ιερείς τους θέλετε να πληρώνονται από το δημόσιο μισθολόγιο. Τους θέλετε να παραμείνουν, αλλά θέλετε, προσέξτε, θέλετε και μικρό δημόσιο και να εμπεριέχει 10.000 ιερείς. Αυτό που λέτε λοιπόν, κύριε Μητσοτάκη, γι' αυτό σας λέω ότι οι προτάσεις σας είναι αλλοπρόσαλες, είναι ο ορισμός του πού μπορεί να οδηγήσει το πάντρεμα του νέου φιλελευθερισμού με τον ακραίο συντηρητισμό, τον εθνολαϊκισμό που έχει η ακροδεξιά πτέρυγα του κόμματός σας. Η Νέα Δημοκρατία δυστυχώς έγινε το άθροισμα της δράσης ενός νεοφιλελεύθερου κόμματος παλιότερα που υπήρχε και τώρα σε εσάς και του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Όμως, κύριε Μητσοτάκη, το να μην σέβεστε, εν πάση περιπτώσει, τους συνταξιούχους, τους ένστολους προχθές που λέγατε άλλα πράγματα, τους εργαζόμενους που δεν θέλετε συλλογικές συμβάσεις, είναι ενδεχομένως κατανοητό. Την Εκκλησία δεν τη σέβεστε. Τον Αρχιεπίσκοπο δεν το σέβεστε. Γελάτε. Γελάτε. Μιλήσατε για συμφωνία πρόχειρη στο πόδι. Εγώ την έκανα μόνος μου. Δεν ήταν συμφωνία με την Εκκλησία. Δεν ήταν συμφωνία με τον Αρχιεπίσκοπο. Πρώτα συμφωνίας για ένα ιστορικό θέμα. Άρα λοιπόν λέτε ότι ο Αρχιεπίσκοπος είναι εξάπτεστε. Παρακαλώ, ότι ο Αρχιεπίσκοπος είναι πρόχειρος και κάνει συμφωνία στο πόδι. Ησυχία, και φτάσατε στο σημείο, να μιλήσετε και για προεκλογική, το είπε η κυρία Σπυράκη, αβάντα του Αρχιεπισκόπου προς το ΣΥΡΙΖΑ. Δεν έχετε λοιπόν, όπως λέει ο λαός μας, ούτε ιερό, ούτε όσιο. Ούτε ιερό έχετε, ούτε όσιο, προκειμένου να κάνετε αντιπολίτευση σε αυτή την κυβέρνηση. Είπατε πριν από λίγο ότι θέλετε ένα σύνταγμα, γιατί περιγραφικές αρχές δεν δώσατε ουσιαστικές προτάσεις, πέρα από ότι θέλετε να προχωρήσετε στην αναθεώρηση του άρθρου 16 και στην συνταγματική κατοχύρωση του νεοφιλελευθερισμού. Είπατε ότι θέλετε ένα σύνταγμα λιτό, χωρίς περιττές και αναχρονιστικές διατάξεις. Μάλιστα. Εξαιρετική διατύπωση, συμφωνώ απόλυτα μαζί σας. Έρχεστε όμως και στο άρθρο 3, λέτε να μην γίνει κανένας εξυγχρονισμός, καμία αλλαγή. Τι λέει το άρθρο 3? Το άρθρο 3 λοιπόν λέει, η διάταξη την οποία εμείς
λέμε ότι είναι περιττή και πρέπει να γίνει πιο λιτή και να ξυγχρονιστεί, αυτό που λέτε εσείς γενικότερα ως φιλοσοφία για το Σύνταγμα. Το άρθρο 3 λέει ότι δεν επιτρέπεται η μετάφραση της Αγίας Γραφής στη Δημοτική χωρίς άδεια. Είναι μια διάταξη η οποία μπήκε στο Σύνταγμα το μακρινό 1911 εν ώψη της τότε ιστορικής συγκυρίας και η οποία έχει προπολού πάψει να έχει οποιαδήποτε σημασία, πόσο μάλλον θέση στο Σύνταγμα. Πέραν, κύριε Μητσοτάκη, πέραν της προσθήκης για το ουδετερόθρησκο του κράτους που σας εξήγησα και ενδεχομένως εκεί να έχουμε ιδεολογική αντίθεση. Όταν μιλάτε για λιτό και Σύνταγμα το οποίο πρέπει να είναι λιτό χωρίς περιττές αναχρονιστικές διατάξεις, αλλά αρνείστε αυτή την ανασκευή, αυτή την αλλαγή, τότε ειλικρινά δεν μπορώ να καταλάβω τι ακριβώς πρεσβεύετε και τι ακριβώς θέλετε. Αναρωτιέμαι πώς πρέπει να νιώσει ένας φιλελεύθερος πολίτης, όπως λέτε ότι εσείς είστε, με μια συνταγματική διάταξη η οποία απαιτεί προηγούμενη άδεια για τη μετάφραση ενός κειμένου της Αγίας Γραφής στη Δημοτική, που εκτός από κείμενο θεολογικού χαρακτήρα και ιερό βιβλίο για τους χριστιανούς είναι και ένα μνημείο της Παγκόσμιας Γραμματείας με ιστορική και φιλολογική αξία. Με δυο λόγια, κύριε Μητσοτάκη, ενώ εσείς δεν θέλετε να υπόκεινται σε άδεια ούτε οι καναλάρχες για να ιδρύσουν σταθμό τηλεοπτικό, θέλετε να πρέπει να πάρει άδεια και μάλιστα να κατοχυρώνεται στο Σύνταγμα όποιος θέλει να μεταφράσει τη Δημοτική την Αγία Γραφή. Γι' αυτό σας λέω ότι οι προτάσεις και οι θέσεις σας είναι αλλοπρόσαλες και είναι γέννημα της πολιτικής συγκυρίας και της απίστευτης πραγματικά προσπάθειάς σας σε κάθε τι να κάνετε μικροπολιτική, μικροπολιτικού χαρακτήρα αντιπολίτευση. Και κλείνω. Κλείνω. Μιλήσατε για το άρθρο 16, μιλήσατε για το άρθρο 79, μιλήσατε για το άρθρο 24 και μιλήσατε και για το άρθρο 106. Εδώ είναι κάποια σημεία στα οποία δεν μπορούμε να βρούμε συνένεση γιατί έχουμε διαφορετική ιδεολογική και πολιτική τοποθέτηση. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορούμε να κάνουμε μια έντονη αντιπαράθεση αν χρειαστεί. Επιτρέψτε μου όμως δύο φράσεις για το καθένα. Άρθρο 79. Προτείνεται το λεγόμενο κόφτη. Το προτείνεται. Να υπάρχει δηλαδή η δυνατότητα ενός δημοσιονομικού δουρλομανδία, ώστε να μην προκύπτουν δημοσιονομικά ελλείμματα. Δεν είμαστε εμείς υπέρ των ελλημάτων, εσείς τα φτιάξατε, κυβερνήσεις σας, εμείς πλεονάσματα έχουμε φέρει. Αλλά θέλω να σας θυμίσω ότι όταν εμείς δύο χρόνια πριν εδώ φέραμε και ψηφίσαμε μονάχα για μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο και προκειμένου να προσαρμοστούμε στους στόχους του προγράμματος έναν κόφτη, μας είχατε κάνει μια κριτική. Μια κριτική που δεν μπορούσε κανείς να σταθεί. Ότι φέρνουμε τον κόφτη, φέρνουμε τον κόφτη, φέρνουμε τον κόφτη. Τελικά δεν εφαρμόστηκε γιατί πετύχαμε. Και εσείς τώρα που κάνετε αυτή την κριτική, θέλετε να τον φέρετε στο ίδιο το Σύνταγμα τον κόφτη. Εξηγήστε μου πώς γίνονται όλα αυτά τα πράγματα. Πάμε παρακάτω. Άρθρο. Κλείνω. Άρθρο 16. Κύριε Μητσοτάκη, κατάλαβα ότι η τοποθέτησή σας για το άρθρο 16 αφορούσε κυρίως την αδυναμία που είχε τότε το πολιτικό σύστημα που κατά τα άλλα τα βρήκε σε όλα μετά, το παλιό πολιτικό σύστημα, να προχωρήσει τότε στην αναθεώρηση του άρθρου 16 εξαιτίας των αντιστάσεων που υπήρξαν από το 2006 μέχρι το 2008 τόσο στην βάση τη λαϊκή του ΠΑΣΟΚ τότε όσο όμως και στο κίνημα των φοιτητών και των μαθητών. Εντάξει, αυτά μπορείτε να βρείτε μεταξύ σας, λέτε ότι χάσατε μια ευκαιρία. Κοιτάξτε να δείτε, εμείς δεν πρόκειται να προσχωρήσουμε σε αυτή την άποψη. Διότι δεν θεωρούμε ότι αυτή η αλλαγή θα είναι προς όφελος της κοινωνικής πλειοψηφίας. Λέτε και ξαναλέτε ότι τα δημόσια πανεπιστήμια είναι σε μια κατάσταση τραγική. Είναι σε μια κατάσταση ανομίας, μάλιστα. Ακόμα και αν αποδεχόμασταν αυτή την κριτική, που εν πωλής είναι και δυσφημιστική για το Δημόσιο Πανεπιστήμιο, εξηγήστε μου εσείς γιατί, αν υιοθετηθεί από το Σύνταγμα η δυνατότητα δημιουργίας ιδιωτικών πανεπιστημίων, θα μπορούσε να αναβαθμιστεί το Δημόσιο Πανεπιστήμιο.
Και εξηγήστε το μου αυτό, όταν γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι η πρότασή σας δεν συνοδεύεται από μια πρόταση αύξησης των δαπανών για τη δημόσια παιδεία. Διότι με βάση το ισχύον πλαίσιο ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα πρέπει, αν υπάρχουν συνταγματικά κατοχυρωμένα ιδιωτικά πανεπιστήμια, το κράτος να δίνει ίση επιχορήγηση στα δημόσια και στα ιδιωτικά. Συνεπώς, κύριε Μητσοτάκη, αυτό το οποίο θα επιφέρει η πρότασή σας είναι ένα πάρα πολύ απλό πράγμα. Τα δημόσια πανεπιστήμια να υποβαθμιστούν έτσι περαιτέρω και να μπορεί να έχει αξιοπρεπή, σημαντική, ποιοτική δυνατότητα εκπαίδευσης μόνο αυτός ο μαθητής, ο φοιτητής που η οικονομική δυνατότητα του γονιού του είναι ισχυρή. Όσο λοιπόν είμαστε εμείς εδώ, και θα είμαστε αρκετά με την αντιπολίτευση που έχουμε, όσο είμαστε εμείς εδώ, παιδεία άλλοι για τους κληρονόμους και άλλοι για τα παιδιά του λαού δεν θα επιτρέψουμε. Όλοι οι Έλληνες θα είναι ίσοι απέναντι στο υπέρτατο αγαθό της γνώσης. Σας ευχαριστώ.